afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. It's a great pleasure to be here in Kavala. It's my third visit within 1.5 years. Η Fraport Greece, σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποίησε την Πέμπτη στο Επιμελητήριο Καβάλας, παρουσίασε τα σχέδια σχετικά με την ανάπτυξη και αναβάθμιση του αεροδρομίου Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Κυρίες και κύριοι πρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας σε μία από την πρώτη από τις πολλές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν τα σχέδια ανάπλασης και αναβάθμισης του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος στην Καβάλα, καθώς και να παρουσιάσουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών αυτών. Θα ξεκινήσουμε με μία παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fraport Greece, τον κύριο Αλεξάνδρ Τσίνερ. Θα συνεχίσουμε με μία τεχνική παρουσίαση του project manager του κατασκευαστικού κομματιού του έργου, τον κύριο Γιάννη Κλάδη. Και στο τέλος, μαζί με την συμμετοχή και βοήθεια και του διευθυντή του αεροδρομίου της Καβάλας, κύριο Νίκο Δασκάλου, είμαστε εδώ προκειμένου να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να έχετε, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις, απόψεις αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο. Although I am Alexander and I am tall. We're also, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό τον όμορφο προορισμό στην Καβάλα, που είναι σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών και αποτελεί την πύλη σε έναν προορισμό διακοπών πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα. Έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα τα σχέδια ανάπτυξης. Θα επεκτείνουμε κατά 2.000 τετραγωνικά μέτρα την περιοχή στο αεροδρόμιο. Θα επενδύσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα επέκτασης και άλλα σχετικά. Και μέχρι το 2019 θα έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορεί να υποδεχθεί τον μελλοντικό τουρισμό μέχρι τότε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το αεροδρόμιο κατάφερε επιτυχώς να διαχειριστεί την κυκλοφορία από τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε ότι το χειμώνα θα υπάρχει 4 φορές περισσότερη κυκλοφορία από την προηγούμενη χρονιά και είμαι χαρούμενος που τα έργα τα οποία προτείνουμε και τα σχέδιά μας υποστηρίζονται από την κοινωνία και από τον Δήμαρχο.